σήμερα έχω τη χαρά μετά από πολύ καιρό να φιλοξενώ τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία και εκτελεστικό διευθυντή ενός παρατηρητηρίου που καταγράφει τα πάντα για την Ευρωμεσογειακή Ασφάλεια και Συνεργασία, το ΠΕΜΑΣ. Δεν έχουμε μόνο τα μεγάλα think tank, τα παλιά. Έχουμε ένα πολύ δυναμικό παρατηρητήριο που προσπαθεί να δώσει τη δική του οπτική και ανάλυση. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα Σωκρατές και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας εισαγωγή. Κύριε Λουκόπουλε, να είστε καλά, αλλά είναι αυτονόητο. Κύριε Λουκόπουλε, θέλω να μείνουμε λίγο, γιατί προσπαθείτε, βλέπω και στην αρθρογραφία την προσωπική σας, να φύγετε λίγο από τα επιφαινόμενα. Το έχετε ξαναπεί, σε ένα πόλεμο εκτός από τους αμάχους και τα παιδιά, το επόμενο μεγάλο θύμα είναι η αλήθεια. Φεύγετε όμως από τα επιφαινόμενα το τελευταίο διάστημα. Λέτε ότι είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο με επίκεντρο την Ουκρανία. Έχουμε περάσει πια τους 2 μήνες και θέλω να μου πείτε σήμερα ποια είναι η δική σας οπτική των εξελίξεων. Είχα πει και παλαιότερα, νομίζω το είχαμε συζητήσει και μαζί, αλλά και με την πρόσφατη αρθογραφία, ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι ορατό. Δεν μπορεί να είναι ορατό. Από τη μία μεριά έχουμε την Ρωσία και τον Πούτιν, οι οποίοι επιδιώκουν να κατοχυρώσουν και να αυξήσουν τα διαφυσβήτητα κέρδη στο έδαφος τα οποία έχουν μέχρι τώρα. Αρκεί να σας πω ότι έχουν ενώσει την Κρυμαία με την Μελιτούπολη, Μαριούπολη, ένα θαλάσσιο διάδρομο με τον Ντόνμπας και από εκεί με τη Ρωσία. Μέχρι τώρα η Κρυμαία συνδεόταν με τη Ρωσία μόνο με τη γέφυρα των στενών του Κέρτς. Αυτό αυξάνεται, επιδιώκουν να εγκλωβίσουν τον τακτικό ουκρανικό στρατό, ο οποίος μάχεται στην Ανατολική Ουκρανία, και γι' αυτό αν έχετε δει, ονομάζω όχι μάχη του Ντόνμπας αλλά τη μάχη της Ανατολικής Ουκρανίας, η οποία αποσκοπεί αφενός μεν, όπως είπαμε, στο ένα κομμάτι να μεγαλώσει τα εδαφικά κέρδη και να καταστρέψει όσο το δυνατόν περισσότερο ουκρανικού στρατού για να διακηρύξει τη νίκη. Από την άλλη μεριά βλέπουμε μια επιτυχή μέχρι τώρα αντίσταση των ουκρανικών δυνάμεων. Δεν ξέρουμε για πότε και πώς θα προχωρήσει. Οι Ρώσοι προχωρούν αργά, πολύ αργά, αλλά σταθερά. Κάθε μέρα έχουν και κάτι να κερδίσουν στο έδαφος. Η συνολική έκταση είναι λίγο λιγότερη τώρα, είναι γύρω στα 110-115, λίγο λιγότερη από την έκταση της Ελλάδος, τα εδαφικά κέρδη. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η Ουκρανία αντίσταται με τη βοήθεια της Δύσης. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι αξιοποιήσιμα όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που έχουν ξεκινήσει να φτάνουν. Είναι θέματα εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης και πάμε λέγοντας, ούτως ώστε να δοθεί είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη ένα αποφασιστικό αποτέλεσμα που θα δώσει μεγάλο πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις που κάποια στιγμή θα έρθουν. Πότε θα έρθουν είναι άγνωστο. Και γι' αυτό λέμε έχουμε μήνες ακόμα μπροστά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο ή να κουράσουμε με αυτά τα οποία συνήθως οι αναλυτές ή οι οποιοδήποτε και δημοσιογράφοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προσπαθούμε να πούμε. Το τέλος όμως δεν είναι ορατό και καταστρέφονται υποδομές και το κυρίως χάνονται ανθρώπινες ζωές και ανθρώπινες ζωές μεταξύ αμάχων. Τι όλο το οικονομικό αυτό αποτέλεσμα το οποίο έχει επάνω μας. Τώρα, καλά κάνετε και το σημειώτε. Τώρα όμως κύριε Λουκόπουλε, αν η Ουκρανία είναι το πεδίο των μαχών και των σφαγών, με αφορμή την Ουκρανία έχουμε κάτι ευρύτερο. Με έναν τρόπο έχουμε εμπλοκή όλου του λεγόμενου δυτικού κόσμου και δεν ξέρω, είναι ένας πόλεμος μέσω αντιπροσώπου, όπου αντιπρόσωπος είναι η Ουκρανία. Η Ρωσία απ' την άλλη δεν πολεμά τον ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά επί του πρακτέου τι αντιλαμβάνεστε? Κοίτατε να δείτε. Ο πόλεμος γίνεται, δεν θα πω αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, βλέπετε πόσο κοντά είναι οι λέξεις, οι γλώσσες. Βολοντιμίρ είναι ο ένας, Βλαντιμίρ είναι ο άλλος, έτσι. Mm. Είναι το ίδιο όνομα.
δεν θα πω αυτό το γνωστό. Ο πόλεμος γίνεται στην Ουκρανία. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Το ότι είναι ένας μεγαλύτερος πόλεμος από αυτός που γίνεται δεν χωράει η αμφισβήτηση. Άλλωστε, το είπε και ο πρόεδρος, συγγνώμη, ο υπουργός άμυνας της Αμερικής σε εκείνη την 27, πότε ήταν 26 Απριλίου νομίζω. Στη Γερμανία. Στο Ραμστάιν, ναι. Το οποίο είπε ένας από τους σκοπούς μας, ναι, μπορεί να νικήσει, πιστεύουν ότι θα νικήσει, και ένας από τους σκοπούς μας είναι να εξασθενήσει, να αποδυναμωθεί η Ρωσία. Τώρα γιατί να αποδυναμωθεί? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι μέσα στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και ίσως στον επόμενο σκληρό ανταγωνισμό Αμερικής, αν θέλετε, μέρος της Δύσης ή θα σε φύγεις με την Κίνα. Γιατί πρέπει να βλέπουμε και αυτό. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, αναμφίλεκτα τραβάει μέσα, εκτός από τον πόλεμο τον οποίο και ξέρετε την άποψή μου, ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία είναι οι μεγάλες απώλειες, η καταστροφή των υποδομών, οι απώλειες ανθρώπων, ίσως είναι και κάποιες απώλειες εντός εισαγωγικών ή εκτός εθελοντών, έτσι, από άλλες χώρες. Γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την πρωινή φήμη που κυκλοφορεί ότι υπάρχει για τον Καναδό. Καναδό στρατηγός. Κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί δεν το ξέρουμε, αλλά ότι αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο στο Αζόφσταλ. Όμως είναι μία τάση. Καλά κάνετε και την αναφέρετε. Ναι, ναι. Το αναφέρω με αυτό γιατί πρέπει να πούμε τα δεδομένα και να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Άρα λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι η Αμερική κάνει έναν πόλεμο απέναντι στη Ρωσία δια αντιπροσώπων για τις Ουκρανίες, αλλά για να μην... βλέπετε ότι προσπαθώ να είμαι προσεκτική. Να μην, όχι τίποτα, αλλά να μην αφήσουμε καμία παρερμηνία. Όμως, σε κάθε... Νομίζω ότι το ξέρετε και το έχετε πει παλαιότερα. Εγώ είμαι απόφοιτος και της Σχολής Στρατηγικών Πληροφοριών, τον είπα έτσι. Mm. Πολλές φορές λέει, για να καταλάβετε τι γίνεται, σκεφτείτε στα αγγλικά who benefits, ποιος υποφελείται. Αρκεί να σας πω αυτό μόνο. Θέλω, επειδή θέλω να μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι της Τουρκίας, πριν το κλείσουμε αυτό, είναι προφανές έτσι όπως το αναφέρατε. Θίξατε όμως και την υπόθεση της Κίνας. Άρα για σας η ιστορία με τις νήσους Σολομώντα δεν είναι μια τυχαία ιστορία, ένθεν κακήθεν. Καθόλου. Καθόλου. Να σας ρωτήσω ευθέως. Και να παρατηρεί αυτή τη στιγμή. Ναι. Να σας ρωτήσω ευθέως, αν σκέφτεστε στην ανάλυση που κάνετε ότι ενδεχομένως η νότια Συνική θάλασσα να είναι το επόμενο στάδιο αυτού του σύριαλ με ένα επεισόδιο σοβαρότερο από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Βεβαίως, όχι άμεσα όμως. Ναι. Όχι άμεσα. Άλλωστε, δεν θα φέρω, ξέρετε, να πω κάποια ιδέα. Οι περισσότεροι αναλυτές σε αυτό συγκλίνουν. Ότι η θάλασσα της Νότιας Κίνας, η οποία αρκεί οι ακροατές μας να ρίξουν, αν χτυπήσουν τώρα και δούνε το χάρτη, να δούνε τι γύρω-γύρω υπάρχει, πώς άλλες χώρες, Αυστραλία, Ζηλανδία, Ινδονησία λίγο πιο πέρα, Φιλιππίνες ανεβαίνει, το κέντρο, πιο πέρα η Ταϊβάν. Δηλαδή αρκεί να δούμε αυτό και να καταλάβουμε ότι αυτό θα είναι το επίκεντρο. Η Ρωσία όμως κάνει κάτι άλλο, η Κίνα κάνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Εξαπλώνεται, δηλαδή αυτό που θα έκανε με το μακρύ τηλεγράφημα του Κέναν, όπως είχε γίνει επί Σοβιετικής Ενώσεως, που σίγουρα όλοι το κάπως το έχουν ακούσει, υπάρχει ένα longer telegram, ένα ακόμα μακρύτερο για το τι κάνει και πώς μπορεί να προχωρήσει η Κίνα. Βέβαια πήγαμε αλλού τώρα, αλλά η Κίνα, θέλω να σας πω, ότι εξαπλώνεται οικονομικά, βρίσκεται πολύ πιο προωθημένη. Αυτό είναι που ενοχλεί πλέον και αρχίζουμε και την ονομάζουμε συστημικό αντίπαλο. Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, αναπτύσσει τέτοια μέσα στην άμυνά της, ούτως ώστε να καταστεί ικανή να απαγορεύει την προσέγγιση αεροπλανοφόρων στην περιοχή. Καλά κάνετε που μου πείτε, ξέρετε γιατί τώρα με βάζετε σε κάποια, με προκαλείτε κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες, να δημοσιεύσω και μια ανάλυση από αυτού την οποία σχεδόν θα την περιμένουμε με ενδιαφέρον. Θέλω, για να πάμε στην Τουρκία, μία σημείωση ακροατή του φίλου μου του Σημεών που οδηγεί το ταξί του και μας ακούει. Λέει εδώ ο Σημεών, η στρατιωτική χούντα στο Μάλι
ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το βράδυ πως ακυρώνει τις συμφωνίες για την άμυνα, τις οποίες είχε συνάψει με τη Γαλλία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα, κύριε Λουκόπουλε, λέει, αλλάζουν τα σχέδια συνεχώς γύρω-γύρω. Μια εξαιρετικά πρωτοφανή ρευστότητα. Αυτό δεν το ξέρω, για να πω την αλήθεια, έτσι. Δεν γνωρίζω αυτή την είδηση. Όμως, εδώ και 1,5 μήνα έχει ζητήσει η κυβέρνηση του Μάλι να αποχωρήσουν όλες οι δυνάμεις. Αυτό είναι ένα από το έδαφος της. Το πόσο έχουν εισέλθει ισλαμιστικά στοιχεία, ακραία στοιχεία, είτε από την Λιβύη, διότι είχαμε πολλούς, ξέρετε, ισλαμιστές, και πολλούς από αυτούς τους είχε φέρει η Τουρκία εκεί, έτσι. Σωστά. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό. Μέσω του Τσάντ και από εκεί και πέρα στο Νίγερα και πάνε στο Μάλι. Δεν το ξέρουμε. Όμως είναι μια περιοχή, η υποσαχάριος Αφρική, η οποία θα επηρεάζει άμεσα τη Βόρεια Αφρική και από εκεί και πέρα επηρεάζει άμεσα και το λεγόμενο μεταναστευτικό ως πρόβλημα. Θέλω να κλείσουμε με Τουρκία. Και είστε πάντα από αυτούς που σε κάθε έξαρση γεγονότων δεν βγαίνει πάνω στα κάγκελα, αλλά ταυτοχρόνως δεν χαϊδεύει και αυτιά. Και θυμίζω τι είχατε πει, κάθε συνάντηση ηγετών είναι καλή, αν έχει μία συνέχεια και έχει κάποιες προϋποθέσεις. Είναι στον αέρα όμως αν δεν διασφαλίζει 10 πράγματα πριν γίνει. Εδώ, κύριε Λουκόπουλε, σε συνέχεια διαχρονικά των κυβερνήσεων, μάλλον το στραγάλι με το χαλβά είχε ένα θέμα. Είχαμε τις υπερπτήσεις παραβιάσεις παραβάσεις, είχαμε την απάντησή μας ότι έξω από την άσκηση Tiger, συναγερμό στην αντιεροπορική άμυνα, έχουμε την ανταπάντηση τη δική τους, μην το τραβάτε, το αρπάξαν αμέσως. Διότι ακόμη και το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς συζητάμε και ο Ακάρ μας είπε ότι επειδή είμαστε και προκλητικοί ως χώρα η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία τόσα χρόνια, βγάνει και το ναυτικό με νέες οδηγίες. Τα βάζω όλα μαζί γιατί θέλω να μου εξηγήσετε και δεν θέλω να μπείτε στη λογική του επιτίδιου ουδέτερου σε νέο copy-paste παλιάς κατάστασης, γιατί η Τουρκία με όλους γύρω-γύρω τακτοποιεί ως φαίνεται τις διαφορές της, μέχρι και με τη Σαουδική Αραβία, και τελικώς με τους μόνους που έχει αυτή την επιθετική πάγια στρατηγική, ό,τι και να συμβεί, η Ελλάδα και η Κύπρος. Έχουμε συζητήσει 2 φορές, το θυμάμαι τώρα, και αυτό το θέμα, και κυρίως το συζητήσαμε πριν και μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 14 Ιουνίου του 2021 στις Βρυξέλλες, και συζητήσαμε ξανά, νομίζω, μία μέρα μετά ή 2 μέρες μετά την συνάντηση που είχε στην Κωνσταντινούπολη στις 13 Μαρτίου. Θέλω να σας πω καταρχήν ότι οι διεθνείς σχέσεις, καλώς ή κακώς, διέπονται από μία έντονη και διάχυτη κοινικότητα. Και είναι τα συμφέροντα αυτά τα οποία τις καθορίζουν. Το δε νόμισμα το οποίο περνάει είναι ίσχυς. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι τα συμφέροντα των χωρών, είτε λέγονται Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε λέγεται Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος που έρχεται και αυτό σιγά σιγά, είτε λέγεται Ισραήλ, ήδη από Πέμπτη το γραφείο της Χαμάς. Από εκεί. Αυτά λοιπόν είναι προς το συμφέρον όλων των χωρών. Εγώ δεν λέω, οι χώρες αυτές καλά κάνουν και προσπαθούν να έχουν μια ύφεση στην ένταση την οποία είχαν σχέσει και αν είναι δυνατόν να προχωρήσουν και σε μια πλήρη εξομάλυνση. Δεν λέω τίποτα. Εγώ κακίζω σε όσους είχαν δημιουργήσει και συνεχίζουν δημιουργούν εικονική πραγματικότητα περί συμμαχιών, περί υπερφύαλων διηγημάτων που αφορούν αυτές τις συμμαχίες. Είναι μια στρατηγική συνεργασία. Αλλά ο καθένας κοιτάζει, να το πω έτσι λαϊκά, την πάρτη του. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε τώρα στην Τουρκία. Αυτό που πάλι κάποια στιγμή, δεν θέλω να πω με τη λέξη εκνευρίζομαι, αλλά μου κάνει εντύπωση πώς ξανά, αμήχανα, ξαναείδαμε, γιατί ξεκινάμε με το τέλος, με τα τελευταία γεγονότα, που ήταν οι μαζικές πτήσεις πάνω από νησιά. Και μάλιστα πάνω από κατοικημένα νησιά και σε χαμηλό ύψος. Γιατί πολλά συστημικά μέσα και κυβερνητικοί παράγοντες και ακόμα από την αντιπολίτευση είδαν την κατάσταση αυτή με μια μηχανία.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό που είπαμε, μια διαχρονική κατατονική αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας, έχουμε φτάσει εδώ. Αυτά για δεύτερη φορά δημιουργήθηκαν ψευδείς ελπίδες ή φρούδες, ας το πούμε, ελπίδες σε σχέση και με τις 14 Ιουνίου πέρυσι και τώρα. Τη μία λιώνανε, αν θυμάμαι, υπάρχει το ήρεμο καλοκαίρι. Δώσαμε ένα πιστοποιητικό και ένα πιστοποιητικό καλή διαγωγή και ένα συγχωροχάρτη στην Τουρκία για να συναντηθεί τότε με τον Biden. Επίσης τώρα θα το ξαναπώ. Κάναμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, κάναμε μάγκα, δηλαδή δώσαμε στον Ερντογάν μία κάρτα ότι είναι ένας ηγέτης που χάρη της συμμαχίας συζητάει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μιλάω για τη συνάντηση, εκείνη τη συνάντηση της Κυριακής με το Στραγάλι. Έκανε και λάθος, εγώ νόμιζα ότι ήταν Χαλβάς με Φιστίκη, αλλά ήταν Χαλβάς με Στραγάλι. Ναι, ναι. Ναι, δίνει αυτό. Και από εκεί και πέρα μας είπαν, αν θυμάστε, ότι θα πέσουν τόνοι. Πού είδατε να πέσουν τόνοι? Τη μία φορά, πρωτού προλάβουν 24 ώρες, απεστάλλει η επιστολή Σινιρλίογλου του Τούρκου αντιπροσώπου, μόνιμου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ, με ένα μανιφέστο των διεκδικήσεων της Τουρκίας στην Ελλάδα. Από εκεί φτάσαμε στην αποστρατικοποίηση, στην εντατικοποίηση της απέτησης αποστρατικοποίησης, όλα αυτά, και τώρα ξανά φτάσαμε πάνω. Το θέμα η υπέρτιση είναι σημαντικό, είναι παραβίαση κυριαρχίας. Και αντί λοιπόν να προχωρήσουμε, εγώ δεν σας είπα ούτε να ρίξουμε στα αεροπλάνα, πολύ σωστά το λέτε, δεν είναι να βγω στα κάγκελ. Αυτό απαιτεί μια μεγάλη προετοιμασία και μια ετοιμότητα ακόμα και για πόλεμο. Μισό λεπτό. Απαιτεί μια προετοιμασία, αλλά πάντως δεν απαιτεί απραξία μέχρι να κάτσουμε στην επόμενη συζήτηση. Διότι η Τουρκία, με συγχωρείτε, θα το ξαναπώ κύριε Λουκόπουλε, με όλους τακτοποιεί τις εκκρεμότητές της, κάνοντας τις περίφημες πολιτικά από την Ελλάδα γίνα γνωστές, από άλλο πολιτικό, κολοτούμπες. Μέχρι και με τη Σαουδική Αραβία, μέχρι και με το Ισραήλ, μέχρι και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μονίμως όμως δεν κατεβάζει το ρυθμό, αντιθέτως τον εντείνει, σε σχέση με εμάς και με την Κύπρο. Και το ερώτημα είναι, μήπως κάνει και κανένα ηχηρό ατύχημα για να μην κρύβεται? Ναι, γιατί μονίμως υπάρχει ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουν, είτε είναι και μαλιστές στην εξουσία στην Άγκυρα, είτε είναι νεοοθωμανοί, ερντογανιστές, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, ο αναθεωρητισμός είναι εκεί. Έχει γίνει αιμονή στη πολιτική καθεστική ατάξη. Έχει εμποτίσει αυτό το πράγμα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποκατασταθούν τα ιστορικά και γεωγραφικά λάθη κατά τον Νταβούτογλου που έχουν δημιουργηθεί στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό συνεχίζει. Και δεν ξέρουμε πότε θα βρει την ευκαιρία να κάνει ή να πιαστεί από κάπου για να μπορέσει να ξεκινήσει τη διόρθωση αυτού του λάθους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η όλη διαπραγμάτευση την οποία ζητούν κάποιοι επιτακτικά από κάποια ιδρύματα, Ινστιτούτο στην Ελλάδα, ακαδημαϊκοί ή και πολιτικοί, πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πάνω στην αρχή τα δικά μου και τα δικά σου μισά-μισά. Τι είναι η πραγματικότητα? Με ρωτάει εδώ ένας φίλος, ο Μελέτης, επειδή είναι και στρατιωτικός ο κύριος Λουκόπουλος, δεν είναι λιγάκι περίεργο να λες ότι ενεργοποιείς την αεράμινά σου δίνοντας έτσι το σήμα που βρίσκεται και πώς την αναπτύσσεις στον αντίπαλο, όταν δεν έχει συγκεκριμένη στρατηγική εμπλοκών κτλ. Κτλ. Καλιά να την αφήσεις έτσι όπως είναι, λέω εγώ, λέει ο Μελέτης. Ο κύριος Μελέτης, πολύ σωστά λέει ο ίδιος. Τι άλλο να σας πω? Μάλιστα. Δεν θα το σχολιάσουμε περισσότερο και για ευνόητους λόγους. Κοιτάτε να δείτε, αυτή τη στιγμή αυτό είναι μια διαχρονική από αρχαιωτά των χρόνων, από το θικάρι, από τις υπότες. Όταν βγαίνει το ξύφος, δεν μπορεί να μπει έτσι μέσα στο θικάρι πάλι. Το λέω πολύ ομά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ προσπαθήσαμε ακόμα και τώρα να αντιμετωπίσουμε αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση με όρους επικοινωνιακής διαχείρισης. Μάλιστα. Η γνώμη μου είναι, και δεν φοβάμαι, όπως ξέρετε, ότι δεν έχω φοβηθεί να το πω, αλλά ούτε ταυτόχρονα βγαίνουμε, ξέρετε, με ακραίες καταστάσεις, και σας ευχαριστώ που πολλές φορές το τονίζετε αυτό. Η γνώμη μου είναι λοιπόν ότι και σε αυτό είτε λέγεται ενεργοποίηση, όπως δόθηκε, της αντιεροπορικής άμυνας. Καλώς ή κακώς, η αντιεροπορική άμυνα είναι σε ένα βαθμό
ενεργοποιημένοι ανάλογα με την κατάσταση, ανάλογα με την κρίση, υπάρχουν κάποιες διαβαθμίσεις. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σταματάμε τις συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη. Και ποιες είναι αυτές οι συζητήσεις και πότε ήταν, γιατί ήταν να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε, και ΜΟΕ θα συζητήσουμε τους επόμενους μήνες και κάποια συνάντηση κορφής θα ξαναγίνει. Άρα και, εδώ, μισό λεπτό, άρα εδώ δικαιώνεται αυτό που μου στέλνει η Μαρία. Μήπως κύριε Λουκόπουλε, χωρίς καν να γίνει κάποιο ατύχημα, όπως λέει ο κύριος Σαχίνης, μόνο με την επίκληση όλων αυτών κάτσουμε στο τραπέζι. Και τώρα έρχεστε και τη δικαιώνετε. Αυτό θέλω να σας πω. Κάποια στιγμή θα έρθει. Και εδώ θα παραφράσω λίγο για όσους έχουν ασχοληθεί με την ιστορία, δεν είναι μόνο στις διεθνείς σχέσεις, μία φράση του Ταλεϊράνδου για τους Βουρβόνους όταν είχαν αποκατασταθεί ξανά στη Γαλλία στον θρόνο, ότι δεν έμαθαν τίποτα, δεν καταλάβαν τίποτα. Αυτό ίσχυε. Θέλω να κλείσουμε με μία τάκα του φίλου μου του Τάκη. Βεβαίως το κυρίαρχο θέμα, και καλά το βάλατε εσείς, είναι ότι όταν μιλάς για υπέρπτυση πάνω από νησί σου, είναι ευθέως παραβίαση εθνικής σου κυριαρχίας και δεν είναι το τεχνικό θέμα που αναφύουν οι Τούρκοι, ότι εσείς έχετε 6 στη θάλασσα, 10 στον αέρα, θα μας τρελάνετε. Κάτι που το λένε και οι Αμερικανοί και που, για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Λουκόπουλε, το λένε και οι Νατοϊκοί. Αν και κακώς το λένε όλοι. 6 θέλω να έχω στη θάλασσα, 10 θέλω να έχω στον αέρα. Δεν υπάρχει περιορισμός. Λάθος το διαβάζουμε ότι εμείς το εφαρμόζουμε 60 χρόνια. Αν διαβάσει κανείς το διεθνές δίκαιο, θα καταλάβει ότι μέχρι και τα 12 κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Όπως θέλεις. Από εκεί και πέρα αλλάζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, απαντήστε παρακαλώ πολύ. Γιατί λέει το ΝΑΤΟ δεν έχει θέμα με τα 10 ναυτικά μίλια στον αέρα της Ελλάδας? Συγγνώμη, η ερώτηση ποια είναι, αν το ΝΑΤΟ. Ναι, ναι. Κοιτάτε να δείτε. Το ΝΑΤΟ, όταν υπησέρχεται, όταν αρχίζει και δυσκολεύει η συζήτηση για τις λεγόμενες, ξαναλέω, για τις λεγόμενες ελληνοτουρκικές διαφορές, όχι για τις διαφορές όπως θέλουν και κάποιοι συμπατριώτες μας, έτσι. Για τις λεγόμενες, και ένα από τα οποία είναι αυτά, αποφεύγει να πάρει θέση και κυρίως, αναφέρεται πολλές φορές δυστυχώς για τουρκική ή ελληνική αντίληψη της καταστάσεως. Οπότε αποφεύγει. Πρακτικά όμως, σας το λέω, γιατί κυρίως είναι οι Αμερικάνοι, ότι αυτή η διαφορά των 10, συγγνώμη, των 4 ναυτικών μιλίων από τα 6 σωστό. Στα 10, φαίνεται ότι δεν αναγνωρίζεται, έτσι. Μα σαφές, εδώ πρέπει να ομολογήσουμε, ναι, θα σας πω κάτι, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ότι είναι μια ιδιομορφία, η οποία όμως βασίστηκε σε έναν εθνικό κανόνα, τον οποίο αποδέχθηκε. Και εδώ είναι το θέμα, έρχεται με τη διστακτικότητα της Ελλάδος να προχωρήσει σε μια επέκταση για να ευθυγραμμίσει αυτό τον εναέριο χώρο με τα χωρικά ύδατα, όπου ασκείται πλήρης κυριαρχία και όπου εκεί κατά πρωτοκλασσά το υπουργό της κυβέρνησης την προηγούμενη χρονιά είναι και η κόκκινη μας γραμμή. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ γρήγορα απαντήστε μου, αν και ο Μιχάλης από τη Ρόδο επιμένει ότι οι Τούρκοι θα κάνουν κάτι χοντρό στη θάλασσα, αυτή η δική του εκτίμηση. Απαντήστε μου όμως αυτό πολύ γρήγορα και να κλείσουμε. Λέει εδώ άλλος φίλος, εδώ η Φιλανδία θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ επειδή αισθάνεται για την ώρα τη σκέτη απειλή της Ρωσίας. Και εμείς εδώ έχουμε κάζους μπέλι από τη σύμμαχο. Θα μας τρελάνουν, λέει. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λέω ότι είναι εκπεφρασμένη επίσημα η απειλή. Και κάπου, ενώ για ένα διάστημα τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών το ανέβασαν ως θέμα, για κάποια στιγμή πάλι ξανασταματήσανε. Ίσως να ισχύει αυτό που είπε και ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, δεν είναι καλή εποχή για να μιλάμε για την επιθετικότητα της Τουρκίας. Ενώ για γαλλικές σαμπάνιες είναι. Λοιπόν. Εντάξει, κύριε Λουκόπουλε, δικό μου ήταν. Πάντα έχετε έναν ιδιαίτερο τρόπο να φύγετε αυτά τα οποία πρέπει να φυγούν. Σας ευχαριστώ θερμά για μια φορά ακόμη, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ιράκ. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που με καλέσατε να συζητήσουμε αυτό το θέμα.